Στην πρώτη σύνοδο κορυφής του σχήματος 3-1 στα Ιεροσόλυμα, με τη συμμετοχή των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τη συμφωνία τους να αυξήσουν την περιφερειακή συνεργασία, να υποστηρίξουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, καθώς και να υπερασπιστούν τις χώρες τους από εξωτερικές κακές επιρροές στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, διατράνωσαν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέν των ηγετών των τριών χωρών, Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Αναστασιάδη και Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Στο ανακοινοθέν τους, με την ευκαιρία της 6ης τριμερού σύνοδο κορυφής, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, οι τρεις ηγέτες καλωσόρισαν τα πρόσφατα ευρήματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και την προοπτική αυτά να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή διαφοροποίηση. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω και πόσες φορές έχω βρεθεί στην Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι είναι η 6η φορά που βρίσκομαι μαζί σας αυτή την στρατηγική σημασία τριμερή συνεργασία και θεωρώ, νιώθω πολύ χαρούμενος εδώ στην Ιερουσαλήμ. Τα τελευταία χρόνια οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου έχουν γράψει τόσο από κοινού όσο και ατομικά, έχουν δείξει ότι η στρατηγική αυτά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στρατηγική σημασίας. Πρόκειται για αυτή την τριμερή στρατηγική διάσταση και ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας. Η συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Πομπέο, υπογραμμίζει την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Και αυτή η συμμετοχή του κύριου Πομπέο νομίζω ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, ειδικά όταν πρόκειται για την ενέργεια, αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι η ασφάλεια και η οικονομία. Διότι οι προκλήσεις, όπως γνωρίζετε, που έχουμε μπροστά μας αποτελούν και τον λόγο για τον οποίο ναι μεν υπάρχουν οι προκλήσεις, αλλά υπάρχουν και τεράστιες ευκαιρίες. Ουσιαστικά η βασική ουσιαστική ιδέα είναι πολύ απλή αλλά και υψής της σημασίας ταυτόχρονα. Η ιδέα λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές δίκτυο που θα μεταφέρει τους ενεργειακούς πόρους από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη μέσω του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδος και κατ' επέκταση της Ευρώπης. Και θεωρώ ότι η παγίωση της, του αγωγού EastMed μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως προς την ασφάλεια όσο και ως προς την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτό και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας ως προς αυτό το θέμα και είμαι πεπισμένος ότι οι συζητήσεις μας θα είναι υποφελείς όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και, όπως είπα και προηγουμένως, για την ασφάλεια, την σταθερότητα και την φυσικά την οικονομική ανάπτυξη και άνθηση της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τον ακοινοθέν, ο κ. Πομπέο υπογράμμισε τη στήριξη των ΗΠΑ στον τριμερή μηχανισμό που εγκαθίδρυσαν Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος, σημειώνοντας τη σημασία της αυξημένης συνεργασίας. Ιερουσαλήμ, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, αγαπητέ πρόεδρε, κύριε Αναστασιάδη, ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες ήμουν στο Τέξας, όπου βρέθηκαν πολύ μεγάλοι παίκτες του ενεργειακού τομέα και εκεί συζητήσαμε ακριβώς γι' αυτό το θέμα, για τις σχέσεις και τις ευκαιρίες της δημιουργίας σχέσεων ως προς την δημιουργία δομών που δεν υπήρχαν προηγουμένως, και όλο αυτό είναι υποφελές για όλους. Είναι μια ζωτική σημασία στιγμή όταν υπάρχουν όλες αυτές οι πυρηνικές δυνάμεις, η Κίνα, η Ρωσία, όπου και όλα τα γεωστρατηγικά διακυβεύματα στο Νότο και στην Ανατολή, και εμείς στην Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούμε την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ πολύ σημαντικούς εταίρους και συμμάχους μας. Γι'
αυτό θεωρούμε και υψίστη σημασία αυτή την συζήτηση ως προς την, το ενεργειακό κομμάτι που θα συμβάλλει στην ασφάλεια και στην βιωσιμότητα. Είμαστε ελεύθερες αγορές και ελεύθερες χώρες και δημιουργούμε από κοινού τόσο ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πεδίο και νομίζω ότι έτσι θα προσελκύσουμε και επενδύσεις και θα μεγιστοποιήσουμε τους πόρους ούτως ώστε οι ανοιχτές υποδομές και οι ανοιχτές μας χώρες να λειτουργήσουν ως μια καλαλαδωμένη μηχανή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση. Τέλος, όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την πρόθεση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.